Εδώ και πολλά χρόνια γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα για την ανάπτυξη, για την επιχειρηματικότητα. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τον όρο startup επιχειρήσεις, νέανική επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, ακόμη και τώρα, εν έτη 2017, πολλά πράγματα είναι λίγο έτσι θολά ως έννοιες. Απαντήσεις σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να δώσει ένα event, ένα τριήμερο event το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καβάλα με την επωνυμία Startup Weekend Καβάλα. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας μία από τις υπεύθυνες του Startup Weekend εδώ για την Καβάλα, την κυρία Σοφία Χριστακίδου. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το Startup Weekend? Το Startup Weekend σου δίνει αυτό που λέμε soft skills. Δηλαδή καλλιεργείς κάποιες πολύ ιδιαίτερες δεξιότητες όπως το communication, το motivation, leadership κλπ. Δηλαδή μιλάμε για επικοινωνία, για κίνηση, δηλαδή να δώσουμε το κίνητρο. Παρακίνηση, ηγεσία κλπ. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά τα skills τα οποία είναι απαραίτητα για να διαπρέψεις οποιοδήποτε τομέα. Είτε θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας, είτε θες να είσαι και απλός υπάλληλος, πιστεύω. Είναι πολύ απαραίτητα να τα έχει κάνει στο βιογραφικό του. Δηλαδή, πιστεύεις ότι, να σου το πω πιο απλά, ότι αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια επιχείρηση, θα πρέπει να έχει αυτά, να πρέπει να έχει μόνο αυτά ή θα πρέπει να έχει και άλλα πράγματα? Θα πρέπει σαφώς να έχει και άλλα πράγματα. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λέμε hard skills, δηλαδή να έχεις καθαρή τεχνογνωσία πάνω σε ένα αντικείμενο. Κανένα από τα δύο sections, ούτε hard ούτε soft skills δεν είναι αρκετό από μόνο του. Πρέπει κανείς να έχει και τα δύο, όλα τα πακέτα για να διαπέψει σε οποιοδήποτε τομέα. Και στην επιχειρηματικότητα και σε μια πιο απλή θέση. Απλά όταν θες να γίνεις επιχειρηματίας θα πρέπει να έχεις αυτές τις δεξιότητες σε μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό ήταν ο λόγος που συμμετείχα και σε αυτό το event, για να καλλιεργήσω κάποιες δεξιότητες. Λίγο να πούμε για το Startup Weekend. Αυτό νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Καβάλα, αλλά γίνεται και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Σωστά? Σωστά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο event ξεκίνησε από την Αμερική πριν αρκετού της χρονιά, δεν θυμάμαι. Και έχει γίνει trend πλέον. Στην Ελλάδα έχει γίνει στην Αθήνα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζεται να γίνει και σε άλλες πόλεις ακόμη μέσα στη χρονιά. Και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις γενικότερα. Α, και τι γίνεται? Ποιο ακριβώς είναι το θέμα του, δηλαδή ποιο είναι το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές ενός Startup Weekend, όπως εδώ στην Καβάλα? Λοιπόν, το κυριότερο θέμα του Startup Weekend είναι αυτό που λέμε learning by doing. Δηλαδή, δεν έχουμε δηλαδή μπλα μπλα, έχουμε πράξη, εφαρμογή. Μάθημα δια του παραδείγματος. Κάπως έτσι, δια της εφαρμογής, δια της εφαρμογής. Ακριβώς. Έχουμε κάποιους ομιλητές κλπ, οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις, αλλά είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που μιλάνε. Κατευθύνσεις δηλαδή πάνω σε τι? Λένε ας πούμε διάφορα success stories, δίνουν συμβουλές στους συμμετέχοντες, κάτι το οποίο πιστεύουν οι ίδιοι ας πούμε ότι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι περιορισμένος ο ρόλος τους. Κυρίως παρακινούμε τις ομάδες να κάνουν τις ιδέες τους business plan, να τις υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Να ετοιμάσουν δηλαδή ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο ακριβώς θα το υλοποιήσουν σε βάθος χρόνου. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ναι, σε βάθος χρόνου, εντάξει. Τους παρακινούμε να βρουν και πελάτες, ας πούμε. Υπάρχει και τέτοια διαδικασία. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κανείς κάποια ιδέα για να συμμετέχει. Μπορείς να υιοθετήσεις κάποιες από τις ιδέες που θα πιτσαριστούν εδώ. Έχουμε χρόνο αφιερωμένο στο networking. Δηλαδή, δίνουμε χρόνο στους συμμετέχοντες να φτιάξουν ομάδες, να γνωρίσουν άλλα άτομα καταρτισμένα κλπ. Για να κάνουν μια πλήρη ομάδα. Μία εφαρμογή, για παράδειγμα, μπορεί να θέλει έναν developer, έναν γραφίστα, έναν marketer από διάφορους τομείς. Τους δίνουμε λοιπόν χρόνο γι' αυτό, για το networking. Έχουμε μέντορες που τους συμβουλεύουν πώς να υλοποιήσουν διάφορες διαδικασίες, πώς να τις φέρουν εις πέρας, αν κάπου κολλήσουν. Γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους έτσι που υπολείπονται σε εμπειρία. Δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα. Επομένως, οι μέντορες αναλαμβάνουν το ρόλο να καλύψουν αυτό το κενό σε εμπειρία που έχουν οι συμμετέχοντες. Και στο τέλος έχουμε και έναν διαγωνισμό όπου οι τρεις καλύτερες ομάδες βραβεύονται. Αυτό θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα και
και μετά θα ακολουθήσει και κάποιο πάρτι. Βράβευση δηλαδή πάνω σε τι, με τι θα, ποιο θα είναι το κριτήριο. Το κριτήριο έχει να κάνει κυρίως με τα values της ομάδας. Δηλαδή δεν μετράει τόσο η ιδέα, όσο το πόσο καλά κολλάει η ομάδα μεταξύ της. Ας πούμε, αν έχουμε ένα σωστό... Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αν μια ομάδα, ξέρω εγώ και εσύ είμαστε σε αυτή την ομάδα, πόσο καλά μπορούμε να συνεργαστούμε για να βγάλουμε αποτέλεσμα. Κατά πόσο, ας πούμε, είναι αποτελεσματική η ηγεσία, κατά πόσο ήταν καλό το πιτσάρισμα, αν είναι γνήσιο το κίνητρο της ομάδας, αν τους αρέσει όντως αυτό που κάνουμε κλπ. Ξέρεις τι, Σοφία, μου έλεγες προηγουμένως για ότι μια ομάδα πρέπει να έχει διάφορα μέλη, όπως έναν marketer, έναν γραφίστα. Ξέρεις κάτι όμως, είμαι σίγουρος ότι και εσύ το έχεις ακούσει πολλές φορές και το έχεις δει και στην πράξη, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενδεχομένως και μην τους φτάνει μόνο το κίνητρο, το, να πούμε μια ωραία ιδέα, αλλά χρειάζονται και αυτό που λέμε το ρευστό, την ενέργεια. Την υλική ενέργεια. Ξέρεις, μιλάμε τώρα σε μια εποχή που πάρα πολλοί νέοι θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν λόγω οικονομικής στενότητας. Στο παρελθόν έχεις και εσύ δει πολλές περιπτώσεις που πάνε να κυνηγήσουν κάποιες επενδύσεις, κάποια επενδυτικά προγράμματα, αλλά δεν τους έχουν κάτσει. Είναι γενικώς πράγματα τα οποία τα συναντάει κάποιος στην καθημερινότητά του. Κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να δώσει έστω και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο βοήθεια το Startup Weekend, και αν είναι πώς. Θα έλεγα ναι, σίγουρα ναι. Καταρχάς, στο Startup Weekend μαθαίνεις να πιτσάρεις την ιδέα σου σωστά. Μαθαίνεις δηλαδή να πείθεις, να την παρουσιάσεις έτσι όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα, που είναι το Α και το Ω. Αν παρουσιάσεις την ιδέα σου σωστά, μπορείς να πείσεις και επενδυτές και καταναλωτές και οποιονδήποτε. Για αυτό που εσύ θέλεις να υλοποιήσεις. Το δεύτερο είναι ότι κάνεις ένα πολύ σωστό business plan, το οποίο ενδεχομένως αρέσει στους επενδυτές. Αν το business plan σου είναι καλό και έχει γραφτεί σωστά, έχει δηλαδή αυτά που πρέπει, τα section ακριβώς που πρέπει, είναι πολύ πιθανότερο να πάρεις μια χρηματοδότηση. Αν πας χωρίς κάποιο πλάνο, χωρίς κάποιο σχέδιο, να πεις ότι μου ήρθε αυτή η ιδέα από κάπου, ουρανοκατέβα, ότι δεν θα σε χρηματοδοτήσει κανείς. Ενώ αν είσαι πιο συγκροτημένος, είναι πολύ πιθανότερο να πάρεις κάποια χρηματοδότηση, έτσι. Και φυσικά. Και ενδεχομένως και να την υλοποιήσεις καλύτερα την ιδέα σου. Φυσικά. Ναι, γιατί έχεις και τη βοήθεια των μεντόρων. Οι μέντορες δηλαδή από πού προέρχονται, να το πω πιο απλά. Από ποιους τομείς. Για παράδειγμα, μπορώ να θεωρήσω εγώ ως μέντορες, λέω εγώ τώρα με το δικό μου το σκεπτικό, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με την επιχειρηματικότητα, ανθρώπους που είναι στην αγορά, δηλαδή τους έχουν δει τους επιχειρηματίες, έχουν συμβουλέψει πολλές φορές επιχειρηματίες. Κάτι τέτοιο έχουμε εδώ. Έχουμε, ναι. Έχουμε ανθρώπους που προέρχονται από τον χώρο του coaching, είναι life coaches. Έχουμε δικηγόρους, έχουμε άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν προσχοληθεί χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι... από εθελοντές πώς θα πάμε, έχει μαζευτεί κόσμος εδώ πέρα. Ναι. Ένας εθελοντής μας και μας βοηθάει και εδώ πέρα ναι, τώρα. Ναι, με τη συνέντευξη, σωστά. Ναι, είχαμε πολύ παραπάνω εθελοντές από όσους περιμέναμε. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα είμαστε πολύ καλυμμένοι. Δεν περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία. Πώς βλέπεις τους νέους της δικιάς μας γενιάς? Λέμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι της δικιάς μας γενιάς δεν έχουν το πούλμα στον ήλιο μοίρα εδώ στην Ελλάδα. Νιώθουν ότι εδώ δεν θα βρουν προοπτικές. Πολλοί σκέφτονται το εξωτερικό. Τα βλέπεις εσύ αυτά, τα συναντάς σίγουρα? Ναι, τα συναντάω, δεν τα συμμερίζομαι όμως. Έχω τελείως αντίθετη άποψη. Δηλαδή, πιστεύω ότι εντάξει, αν θέλεις να βρεις κάτι κακό, θα το βρεις. Είναι θέμα οπτικής. Κατά πόσο εσύ ο ίδιος προσπαθείς. Το εξωτερικό δεν είναι καλύτερη εναλλακτική απαραίτητα. Δεν ξέρεις με τι όρους θα πας εκεί. Το θέμα είναι κατά πόσο εσύ προσπαθείς να αλλάξεις την μοίρα σου. Εντάξει, το περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν το συζητώ. Στην Ελλάδα μπορεί να συναντήσεις πολύ περισσότερα εμπόδια από ότι σε κάποια άλλη χώρα, τα οποία σου δυσκολεύουν πάρα πολύ. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να το αναλύσουμε. Ναι, προφανώς. Ναι, το ελληνικό περιβάλλον είναι εχθρικό για την επιχειρηματικότητα. Νομίζω είναι κάτι γνωστό, δεν χρειάζεται ανάλυση αυτό. Αλλά μπορείς όμως να το παλέψεις.
εάν θέλεις. Αν πράγματι πιστεύεις σε κάτι, μπορείς να το υλοποιήσεις. Και ήδη υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις, όχι startups, διάφορες, από διάφορους χώρους, που επιβιώνουν ακόμη και μέσα στην κρίση. Και ένα τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, αυτό το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί το Startup Weekend και τα καβάλα. Πολλοί δεν θα έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως να προλάβουν να σας δούνε. Mm-hmm. Όλοι όμως αυτοί, πολύ πιθανόν να θέλουν να σας ψάξουν. Mm-hmm. Να ψάξουν καινούργιες συμβουλές, να σας βρούνε. Αν όχι να συμμετάσχουν σε κάποιο άλλο event, τουλάχιστον να ενημερωθούν για τις δράσεις σας, να πάρουν συμβουλές, πού μπορούν να σας βρούνε. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς τη σελίδα μας στο Facebook. Πιστεύω είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αγγεί επαγγελματικά δουλεύει και το LinkedIn. Ναι. Απλά είναι πιο άμεσο το Facebook. Σαφέστατα. Και πιο ευκολοχώνευτο, γι' αυτό είναι και πιο άμεσο. Μπορεί κανείς να πατήσει Startup Weekend Καβάλα και να μας βρει εκεί. Από εκεί μπορεί να πάει και στην επίσημη ιστοσελίδα μας, έχουμε σύνδεσμο. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στο Instagram. Μπορείτε να μας βρείτε στο Twitter. Και επίσης, εάν κάποιος επισκεφθεί και την επίσημη ιστοσελίδα μας, έχουμε και τα στοιχεία όλων των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και των μεντόρων και των κριτών. Και κάποιον από τους ομιλητές. Από όσους ήθελα να σας ακούσουν ή από νέους ανθρώπους που ασχολούνται, που πάνε να ασχοληθούν με επιχειρηματικότητα, πού βλέπεις να στρέφεται ο κόσμος, ναι, επαγγελματικά. Σε ποιον τομέα εννοείς. Σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι... Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτό που έχει προοπτικές και αυτό που ελκύει και τους νέους είναι η τεχνολογία, κυριότερα. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το ακούμε σε μια εποχή που, ξέρεις, πολλοί μιλάνε για τον τουρισμό ως τη βαριά μας βιομηχανία. Ναι. Και ξέρεις, μου αρέσει που το ακούω αυτό για την τεχνολογία, ιδίως όταν εδώ και 20 χρόνια το ακούμε για την τεχνολογία. Από τότε που ήμουν φοιτητής εγώ πληροφορικής στο Αριστοτέλειο, τα άκουγα αυτά. Έχουν περάσει τόσο χρόνια, πάλι τα ίδια ακούω. Δυστυχώς. Και την τεχνολογία δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ κάποια σοβαρή συζήτηση όμως, επί της ουσίας. Η τεχνολογία είναι... Για ποιο λόγο πιστεύεις? Είναι το γενικότερο περιβάλλον της Ελλάδας, τόσο πολιτικό, τόσο νομικό, όσο και το πολιτιστικό. Είναι όλα μαζί. Δηλαδή... Είναι και θέμα κουλτούρας του Έλληνα. Γιατί η τεχνολογία απαιτεί καινοτομία. Είμαστε λίγο καχύποπτοι στην καινοτομία, θα έλεγα. Η νέα γενιά Η νέα γενιά όχι και τόσο, γι' αυτό πιστεύω ότι στρέφεται και προς την τεχνολογία. Είναι κάτι που απαιτεί τεχνογνωσία ιδιαίτερη. Ο τουρισμός είναι κάτι που δεν απαιτεί τόσο μεγάλες δεξιότητες. Εντάξει, δεν μπορείς να το μεταφέρεις οπουδήποτε, δεν έχουν όλες οι κόρες, ας πούμε, την ίδια ομορφιά κλπ. Ναι, αλλά η τεχνολογία είναι κάτι που έχει μεγαλύτερες προοπτικές, γιατί είναι κάτι πιο αποδοτικό. Μπορείς δηλαδή με τις δικές σου ικανότητες να μειώσεις το κόστος, ας πούμε, και να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ ο τουρισμός απαιτεί πιο μεγάλη δέσμευση σαν επένδυση. Και ένα ακόμη θέλω να ρωτήσω. Ωραία, λέμε για αυτές, είπες προηγουμένως τον όρο success story. Ας μην το φυμπήσουμε τον όρο αυτό, το ξέρω, τον έχουμε ακούσει σε πολιτικούς. Λοιπόν, από όλους αυτούς που πάνε να κάνουν μια startup επιχείρηση, μια μικρή καινοτόμη επιχείρηση, βλέπεις ότι ουσιαστικά ελάχιστοι είναι αυτοί που θα πετύχουν. Ουσιαστικά. Θα μου πεις βέβαια, η επιτυχία είναι σχετική. Μπορεί για κάποιον η επιτυχία να είναι να γίνει η κρίσωση, για κάποιον άλλον η επιτυχία είναι απλά να μπορεί να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Mm-hmm. Μπορεί ο κόσμος να διδαχτεί από τα παραδείγματα αυτών που απέτυχαν. Γιατί μέχρι τώρα γενικώς προσπαθούμε να δείξουμε για πολλά τέτοια events που έχω δει να διεξάγονται κατά καιρούς εδώ στην Καβάλα, ότι προσπαθούν να διδάξουν τον κόσμο από αυτούς που πέτυχαν. Αλλά το θέμα είναι, δεν θα ήταν το θέμα να μπορούμε να μάθουμε και από αυτούς που απέτυχαν, πού απέτυχαν, γιατί απέτυχαν και ξέρω για να μην κάνει κάποιος τα ίδια λάθη. Πιστεύω ότι η αποτυχία είναι το κυριότερο συστατικό της επιτυχίας. Αυτό είναι μεγάλος κανόνας και οποιοδήποτε ασχολείται με τις επιχειρήσεις νομίζω ότι το συμμερίζεται σαν άποψη. Δεν τίθεται αμφιβολία γι' αυτό. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος των startups πετυχαίνει, αποτυγχάνει μάλλον, να το πάρω ανάποδα, αποτυγχάνει για ένα και μόνο λόγο. Γιατί τα μέλη του δεν έχουν κίνητρο να συνεχίσουν. Όταν κάνεις κάτι, πρέπει πραγματικά να το αγαπάς, να σου αρέσει αυτό το αντικείμενο, να έχεις όρεξη να δουλέψεις.
π.χ. κάποιος που φτιάχνει applications, πρέπει να του αρέσει τρελά ο προγραμματισμός. Γιατί μια startup για να ξεκινήσει και να εδραιωθεί θέλει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κατευθείαν και να πεις θα γίνει εκατομμυριούχος. Θέλει πολλή δουλειά και ενδεχομένως στην αρχή μπορεί να λειτουργήσει και με ζημιές. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι κατευθείαν θα γίνεις Bill Gates. Ναι, είναι, θέλει πόλεμο στην ουσία. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή και να ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες. Υπάρχει όμως αυτή η υπομονή. Τι βλέπεις εσύ, γιατί ιδίως σε μια κοινωνία που έχουμε δει, βλέπουμε ένας καθημερινός αγώνας για την επιβίωσή μας, το να λες τώρα σε κάποιους ανθρώπους, ξέρεις, κάντε υπομονή και εργαστείτε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αν δεν εργαστείς, ας πούμε, για την προσωπική σου ανέλυξη, δεν θα το κάνει κανένας άλλος για σένα. Εσύ μόνος σου πρέπει να προσπαθήσεις. Δεν θα σε βγάλει κάποιος μαγικά από αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ωραία. Λοιπόν, Σοφία, χάρηκα που τα πάμε και καλή επιτυχία στη συνέχεια του Startup Weekend Καβάλα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.